Στην αρχή όμως το πήραμε λίγο στο χαβαλέ, ότι και καλά δεν θα γίνει τίποτα. Μόλις όμως έφτασε περίπου 200 μέτρα από το χωριό μας, τότε καταλάβαμε όλοι τι θα γίνει και αυτό. Πήραν όλοι τραχτέρ και τέτοια και βοηθήσανε. Εκείνες μέρες βασικά εγώ δεν μπορούσα να βγω έξω. Ήμουν μέσα στο σπίτι γιατί ήδη ο καπνός είχε φτάσει σπίτια μας και οι στάχτες. Καθημερινώς η μητέρα μου έπλυνε την αυλή γιατί πήραν παντού κάφτρες. Και εγώ δεν έβγαινα έξω γιατί είχα πρόβλημα αναπνευστικό και υπήρχε φόβος για μένα. Το μόνο που βλέπαμε στο απέναντι βουνό στη Σμέρνα ήταν μια κόκκινη γραμμή που μερικές φορές πλησίαζε, άλλες φορές φαινόταν και να κάποιες εκρήξεις να συμβαίνουν λίγο μακριά. Και δεν ξέρω, πιστεύω πάντως πως αυτό το κακό έγινε από ανθρώπινο χέρι. Ήταν και αυτό το ίδιο περιοριστικό με τα παιδιά, αλλά άλλαξε βάρδια, πήγε πρωινός και έτσι το μεσημέρι που έγιναν όλο αυτό το περιστατικό, τα παιδιά χάθηκαν στη φωτιά. Μπορούσε δηλαδή να ήταν και ο πατέρας μου εκεί πέρα. Στην περιοχή μας, για το μόνο που ήμασταν περήφανοι, εκτός από τα αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία, το οποίο και αυτό βέβαια καταστράφηκε, ήταν η φύση, ο φυσικός πλούτος. Μας καταστράφηκε και αυτό. Το μέλλον μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για μας τους νέους, επειδή έχουν καταστραφεί αρκετά χωριά και περιουσίες και δεν θα μπορέσουμε εμείς οι νέοι να μείνουμε εδώ, ώστε να ξαναφτιάξουμε από την αρχή τον νομό Ηλίας. Πιστεύω θα μας μείνει σε όλους μας, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το καλοκαίρι.